us make change altogether. Thank you very much. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Καραθανασόπουλο και που είπε ότι εμείς θα πούμε στους ανθρώπους μην ψηφίσετε, μη σας επηρεάσει το χειρότερο κακό, ποιος θα κόψει περισσότερο. Αν ομιγέννητο κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, θα είναι άλλο ένα τεράστιο λάθος του ΚΚΕ. Και όλος ο δικός μας κόσμος, ο δικός σας κόσμος και ο δικός μας κόσμος θα υποφέρει από αυτό. Πολλές φορές το έχει κάνει το λάθος του ΚΚΕ, πολλές φορές το έχει κάνει το λάθος και η αριστερά. Έχετε το θράσος να λέτε ότι το ΚΚΕ θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση? Η δικιά σας πολιτική δεν την ξέρετε. Από τις τοποθετήσεις κυρίως του κύριου Σαμαράλα και του κύριου Θοδωράκη και του κύριου Βενιζέλου, διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα νήμα που τη συνδέει, μάλλον μια προσδοκία θα έλεγα, ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Και μάλιστα αυτό το μνημόνιο θα το υπογράψει και θα το φέρει σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία που αναδείχθηκε μέσα από τους αγώνες του λαού μας ενάντια στη λογική των μνημονίων. Κατανοώ την προσδοκία σας. Κατανοώ τον κρυφό σας πόθο προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δικαιωθείτε. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Ναι. Γιατί έχω κάνει μια δήλωση ξεκάθαρη. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με οποιονδήποτε ψήφισε ή στήριξε έστω και ένα μνημόνιο. Καμένος Παναγιώτης. Ναι. Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος. Είναι προδότες. Είναι προδότες της χώρας. Καμένος Παναγιώτης. Ναι. Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα. Καμένος Παναγιώτης. Ναι. Η ανεξάρτητη εμείς ότι λέμε ισχύει για πάντα. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει τρίτο μνημόνιο. Σαγκελαρίδης Γαβρίλη. Ναι. Μην αυτοκτονείτε. Μην υπογράφετε, μην ψηφίζετε, ναι. Φίλης Νικόλαος. Ναι. Δεν μας ψήφισε ο λαός εμάς για να πληρώνουμε τους εταίρους. Εμάς μας ψήφισε για ανατροπή του μνημονίου και ανατροπή της λιτότητας. Δύο λέξεις είναι. Ο Ηρακλείου, Μιχαλογιαννάκης Ιωάννης. Ναι. Ναι. Βαρδάκης Σωκράτης. Τα μνημόνια παίρνουν τέλος και ξεκινάμε για να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα. Παπάς Νικόλαος. Ναι. Στέλνουμε ένα αρνητικό μήνυμα στους εκβιαστές μας στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε. Κουρουμπλής Παναγιώτης. Ναι. Εμείς πρώτον θα πάμε στην πάντα, αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο. Δηλαδή τη γενεσιουργού αιτία της καταστροφής της χώρας. Το μνημόνιο θα ακυρωθεί με τον τρόπο με τον οποίο ψηφίστηκε. Δηλαδή συνταγματικά, κοινοβουλευτικά, μέσα από την Βουλή. Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι. Ναι. Τέρμα τα μνημόνια. Βούτσης Νικόλαος. Ναι. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Εμείς δεν συζητάμε στη βάση του μνημονίου, διότι θεωρούμε έργο που κατέστρεψε την οικονομία της χώρας μας. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το μνημόνιο το οποίο έχει εφαρμοστεί εδώ έχει σημαντικές πλευρές παράνομες. Δραγασάκης Ιωάννης.
δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, Γιώργη, αυτό. Βαρεμένος Γεώργιος. Ναι. Κατανοώ τον κρυφό σας πόθο, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δικαιωθείτε, θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Και εμείς δεν θα πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα. Γιατί δεν βάζετε στη θέση αυτών των αντιμέτρων τιμίως των φορολογικών συντελεστών που ανακουφίζουν τον λαό. Γιατί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων είναι ο ιερός κανόνας τον οποίο και εσείς ακολουθείτε. Δεν θα αναφερθώ άλλο σε αυτά. Έχετε το θράσος να λέτε ότι το ΚΚΕ θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Η δικιά σας πολιτική δεν την ξέπλυνε. Εσείς δεν πήγατε στους δήμους που ήταν αντίπαλο το ΚΚΕ, στους τρεις της Αττικής και στην Ικαρία με τη Νέα Δημοκρατία για να χάσει το ΚΚΕ. Εσείς δεν τα κάνατε αυτά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτό που σας πειράζει είναι η πολιτική του ΚΚΕ να αλλάξει, λέει, πολιτική το ΚΚΕ. Δηλαδή, να γίνει ένα χρήσιμο κόμμα για την αστική τάξη, ένα χρήσιμο κόμμα για τους υπεριαλιστές, θέλετε, όπως έγιναν τα άλλα κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη, τα οποία τα έχετε ως παράδειγμα. Και αλήθεια, για πείτε μου, αυτά τα ισχυρά τότε κομμουνιστικά κόμματα της Ιταλίας, της Γαλλίας, που αναθεώρησαν την επαναστατική στρατηγική, που κατέληξαν στο σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας. Και αντίθετα στη θέση τους ισχυροποιήθηκε η ακροδεξιά και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Και έχετε το θράσος να αγκαλεί το ΚΚΕ για την πολιτική την οποία έχει. Και να αυτοχαρακτηρίζεται ως αριστερή, που έχετε ξεκόψει οποιαδήποτε σχέση με την αριστερά, γιατί ακριβώς είσαστε συνδετημόνες του Αμερικάνου πρέσβη. Yes, men, λέτε στον Αμερικάνο πρέσβη. Σφίγγετε το χέρι του Νετανιάχου, του φωνιά του Παλαιστινιακού λαού. Κύριε Καραδανασόπουλε. Και μας εγκαλείτε λοιπόν εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τσακαλώτο, και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα γίνει το ΚΚΕ χρήσιμο κόμμα για τους Αμερικάνους υπεριαλιστές, για το κεφάλαιο και τους εφοπλιστές, όπως εσείς θα θέλατε. Γιατί ακριβώς το ισχυρό ΚΚΕ είναι η απάντηση και στην ακροδεξιά και στο φασισμό. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής με την ακροδεξία εσείς συνεργαστήκατε 4 χρόνια στην κυβέρνηση. Να σηκωθούνε και να μετρηθούνε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μικροί ΔΕΗ για να ξέρουμε τι λένε. Και θα μπορούσα για πολλά άλλα πράγματα που διαπραγματευόμαστε για τις ασφαλιστικές, για τις... Αφήνω αυτό και πάμε τώρα στο παράλληλο πρόγραμμα. Και όχι μόνο, αγαπητοί συνάδελφοι και συνάδελφοι, το μέσο όρο και παραπάνω, κύριε Μπρούτσι. Άρα κύριε πρόεδρε, λέγει, σας παρακαλώ. Μην εξανίστασε. Πάμε τώρα στο άλλο ερώτημα. Ο χρόνος του τελείωσε για το quiz. Δεν είχαμε τη σωστή απάντηση. Η ερώτηση ήταν, και όπως λέει ο μεγάλος αθλητικός σχολιαστής Αντώνης Πανούτσος, οι Ιταλοί λένε για το ποδόσφαιρο και τα ποδοσφαιρικά αποτελέσματα ότι το σοβαρό αποτέλεσμα είναι το 1-0. Το 2-0 είναι λίγο υπερβολή να κουράζεσαι. Και το 3-0 και από πάνω είναι αλλά εγκλέζε, δηλαδή όπως κάνουν οι Άγγλοι. Εγώ θα σας πω, για να μην κουράζεστε, 4 αριθμούς. Και θα λέγετε μόνο αυτούς τους 4 αριθμούς. Είναι 3 αριθμοί και ένας τζόκερ. Είναι το 25, το 28, το 33 και το 50. Αυτούς τους αριθμούς θα λέγετε από εδώ και πέρα. Ο τζόκερ είναι 50, γιατί είναι οι ποσοστιαίες μονάδες που έχετε χάσει από τότε που ο δικοματισμός έπαιρνε πάνω από 80%. Γι' αυτό θα πω κάτι αργότερο. Επιστρέφω τώρα στη φοροδιαφυγή, στη φορολογία. Αυξάνει τους φόρους, λίγο κάνουμε για να είναι πιο καλή η κατανομή του εισοδήματος. Για την αύξηση της επιχορήγησης των νοσοκομείων κατά σας αυτά τα δύσκολους περιορισμούς που σας έχουμε. Πρέπει να σας πω ένα επιχείρημα. Στο παράλληλο πρόγραμμα, από το βιβλίο προσφορών,
Ευρώ, αυτό που βγήκε, τι είναι το μετοχική σύνθεση της Πειραιώς για παράδειγμα. Άρα η ιδέα ότι δεν έχουμε κανένα έλεγχο των τραπεζών καταρρύπτει και αυτή. Τώρα φτάνουμε σε αυτά που τα παρκαρίσαμε. Ότι εμείς από κανένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη, σε κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Στο παράλληλο πρόγραμμα και βλέπουμε εκτός στην Ελλάδα τι αλλαγές γίνονται στη σοσιαλδημοκρατία. Εμείς έχουμε φτάσει στο 25,7% του ΑΕΠ. 700 εκατομμύρια πάνε στην υγεία, 700 από αυτά 57%, δηλαδή 300 εκατομμύρια πάνε στο ΕΟΠΗ και 100 εκατομμύρια πάνε στο ΙΚΑ.